Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε κατσικάκι λεμονάτο στη χύτρα. Θα σας δείξω πώς θα κάνετε το πιο τρυφερό, γεμάτο σε γεύση κατσικάκι και η λεμονέα μια γεύση στο τέλος πραγματικά θα είναι μοναδική. Αυτό που θα κάνουμε είναι να κάνουμε και λίγο τραχανά στο τέλος να σερβίρουμε, που είναι ιδιαίτερος και πάρα πολύ νόστιμος. Οπότε, μία συνταγή με μία μόνο χύτρα σε πολύ λίγο χρόνο θα είναι έτοιμη, αρκεί να ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες μου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλουμε τη χύτρα μας μπρος. Πρέπει να αρχίσει να ζεσταίνεται. Εδώ. Και πάμε να φέρουμε το κατσικάκι μας από το ψυγείο. Εννοείται πως αν στη συνταγή δεν έχετε κατσικάκι και έχετε προβατάκι, λειτουργεί κανονικά η συνταγή όπως ακριβώς κάνουμε με το κατσικάκι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα άλλα υλικά που σας είπα. Αρκεί να πάρετε ένα ωραίο ποιοτικό κατσικάκι, αρνάκι ή ακόμα και προβατίνα. Προβατίνα ονομάζεται το μεγάλο σε ηλικία προβατάκι, οπότε είναι πιο σκληρό το κρέας του, αλλά η χύτρα πάλι σε μία ώρα θα έχει καθαρίσει για εσάς και θα το φτιάξει ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Τώρα, ζεσταίνεται η χύτρα μας και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε ελάχιστο, και όταν λέω ελάχιστο το εννοώ ελαιόλαδο στο κατσικάκι μας. Είναι κομμένο σε κομμάτια από το χασάπι, γιατί είναι αδύνατον εμείς στο σπίτι να τεμαχίσουμε το κόκαλο. Τώρα, αλάτι και πιπέρι. Και μην το λυπηθείτε. Βάλτε και αλατάκι. Μου τρέχουν τα σάγια γιατί ξέρω πόσο νόστιμο θα βγει το φαγητό. Από τις αγαπημένες μου συνταγές, όταν ήμουν μικρός, δεν μου άρεσε καθόλου το κατσίκι, το αρνί και οτιδήποτε είχε σχέση με αμνοερήφια. Δεν τα έτρωγα με τίποτα. Το Πάσχα όλοι χαιρόντουσαν εκτός από μένα. Εγώ έτρωγα οτιδήποτε άλλο εκτός από κατσικάκι και αρνάκι. Καθώς μεγάλωσα όμως, όλο αυτό το πράγμα άλλαξε. Δηλαδή έχω γίνει μεγάλος φαν από το κατσικάκι και το αρνάκι, αλλά το μαγειρεύω με πιο ιδιαίτερους τρόπους, γιατί θέλω να βγάζω πραγματική γεύση μέσα από το κατσικάκι και το αρνάκι μου. Τώρα, λοιπόν, έτσι όπως είναι, μέσα στη χύτρα θέλουμε να δώσουμε ωραίο χρώμα στο κατσικάκι μας. Εδώ, Παναγία μου. Και να σας πω, με αυτή τη συνταγή όντως θα πιάσει τόπο και το μπουτάκι. Γιατί το να πάρεις μία μπουτάρα να την ψήσεις στο φούρνο και να την φας σκέτη, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνει ούτε για 3-4 άτομα ένα μπούτι, εφόσον φας μόνο το μπούτι. Αλλά έτσι όπως θα το φτιάξουμε εμείς σήμερα, πραγματικά θα είναι αρκετό να ταΐσει ακόμα και 6 έως 8 άτομα, που είναι πολύ σημαντικό το φαγητό μας να πιάνει τόπο, γιατί πάντα πρέπει να το σκεφτόμαστε. Τώρα, καθώς δίνουμε χρώμα εδώ πέρα στο κατσικάκι μας, να ψιλοκόψουμε τα γρεμμύδια μας, να τα ψιλοκόψουμε, να τα χοντροκόψουμε. Αυτό που κάνουμε ως συνήθως, εδώ, μεγάλα κομματάκια, μην ζοριστείτε να το κόψετε. Ούτως ή άλλως θα λιώσει μέσα στην χύτρα μας. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε τη γεύση από το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι είναι βασικό συστατικό για τη μαγειρική, το πιο βασικό ίσως. Αλλιώς το φαγητό κάτι θα του λείπει. Κόψαμε το κρεμμυδάκι μας και κόψαμε αρκετό όπως βλέπετε και μας αρέσει. Ένας πολύ καλός φίλος από το αρνάκι και το κατσικάκι ποιος είναι? Το σκόρδο. Μας αρέσει το σκόρδο, το ρίχνουμε μέσα. Αλλά ακόμα δεν ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα λαχανικά μας μέσα. Γιατί, πρώτα θα γυρίσουμε το αρνάκι μας. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει από τη μία πλευρά. Θέλω να πάρει ωραίο χρώμα και από την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε εδώ, σαν μπριζόλα έχει γίνει. Τέλειο. Λοιπόν, και με το που γυρίσουμε από την άλλη πλευρά, τότε θα ρίξουμε το κρεμμύδι μας και το σκόρδο μας. Εδώ. Και εδώ. Τώρα, καθώς συνεχίζει να παίρνει ωραίο χρωματάκι το φαγητό μας, να σας πω ότι ο καλύτερος και πιο δυνατότερος φίλος που έχει το αρνί και το κατσίκι, ποιος είναι? Ο κύριος Δενδρολίβανος. Το Δενδρολίβανο, σε περίπτωση που δεν σας αρέσει το κατσικάκι, θα το λατρέψετε μετά το Δενδρολίβανο. Το Δενδρολίβανο, σε περίπτωση που λατρεύετε το κατσικάκι, θα το λατρέψετε ακόμα περισσότερο. Γιατί έχει την ιδιαιτερότητα να παντρεύεται πολύ ωραία με το κατσικάκι και να του δίνει μια υπέροχη γεύση. Τώρα, κλασική περίπτωση, αυτό που κάνουμε πολλές φορές, να φτιάξουμε το δικό μας μπουκέ γκαρνί. Πολύ απλά ένα πανάκι, και αυτό το κάνουμε απλά για να αφαιρέσουμε εύκολα τα μυρωδικά. Άμα δεν έχετε ένα τουλουπάνι, μπορείτε απλά να τα ρίξετε μέσα και στο τέλος θα τα αφαιρέσετε. Θα ρίξουμε ένα φύλλο δάφνης και εγώ διάρρηξα να ρίξω έναν αστεροειδή γλυκάνισο και 2-3 γαριφαλάκια. Το γαριφαλό μας αρέσει πάρα πολύ και θα το ρίξουμε μέσα. Τυλίγουμε εδώ πέρα. Τέλεια. Με ένα σπάγκο θα ετοιμάσουμε το μπουκέ γκαρνί μας. Και αυτό το υπέροχο πουγκάκι θα τα αφαιρέσουμε καθώς θα ψηθεί το κατσικάκι μας. Εδώ. Τα αφήνω στην άκρη. Τώρα, τι είναι αυτό, φίλε Λάκη? Ωραίος. Είναι ρίγανη. Είναι φρέσκια ρίγανη. Μας αρέσει πάρα πολύ. Θα τη ρίξουμε μέσα στο φαγητό μας. Εδώ.
Σε περίπτωση που δεν έχετε φρέσκα και αποξηραμένη, μπορείτε να τη ρίξετε. Θα ρίξουμε το μπουκέ γκαρνί μας και θα ρίξουμε το νεράκι μας. Σβήνουμε τη χύτρα μας με το νεράκι και μόλις ρίξουμε το νεράκι, έχω δύο υπέροχα λεμόνια και επειδή κάνουμε ένα λεμονάτο φαγητό, θέλω να στύψω όλο το χυμό μέσα. Τα λεμόνια μου είναι αρκετά ζουμερά, τα καταλαβαίνω κατευθείαν με το που τα πιάνω. Οπότε, δύο λεμόνια είναι αρκετά. Σε περίπτωση που δεν είναι πολύ ζουμερά τα λεμόνια σας, μπορεί να χρειαστεί να βάλετε λίγο παραπάνω. Θέλουμε να κάνουμε όξινο το νεράκι και δεν θέλουμε να το ρίξουμε στην αρχή να σβήσουμε τη χύτρα μας, γιατί άμα το σβήσουμε, υπάρχει περίπτωση να καραμελώσει και να καεί το λεμόνι. Ενώ άμα το ρίξουμε στη συνέχεια, έτσι όπως το κάνω εγώ τώρα, πραγματικά θα δώσει πολύ ιδιαίτερη γεύση. Δεν μπορούμε να ρίξουμε μέσα ολόκληρα τα λεμόνια και να τα αφαιρέσουμε μετά στο τέλος, γιατί επειδή θα δουλέψει η χύτρα και στα λεμόνια, υπάρχει περίπτωση στα λεμόνια μας να μας τα κάνει πουρέ, να τα πολτοποιήσει και να λιώσουν μέσα στο φαγητό μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε βάζουμε μόνο το χυμό, θα προσθέσω λίγο μουστάρδα, εδώ, και λίγο αλατάκι και πιπεράκι. Εδώ είμαστε. Αυτοί είμαστε. Αλάτι και πιπέρι. Μπορείτε να βάλετε και κάποιον ζωμό άμα θέλετε, κοτόπουλο ή λαχανικών. Αλλά άμα βάλετε θα αλατώσετε το αλάτι και το πιπέρι. Μην το λυπηθείτε. Βάλτε αλατάκι και πιπεράκι. Και ήρθε η ώρα να κλείσουμε τη χύτρα μας. Πολύ απλά καπακώνουμε εδώ. Κλείνουμε τη χύτρα. Να ακούσουμε αυτό το χαρακτηριστικό θόρυβο. Κλίτς. Μπράβο. Πάμε στη θέση 2 τη χύτρα μας, όπου είναι κατάλληλη για κρέατα. Και τώρα αρχίζουμε να μετράμε το χρόνο μας. Ο χρόνος αρχίζει να μετράει από τη στιγμή που η βαλβίδα μας πάει στο πράσινο σημείο. Σε εκείνη τη στιγμή χαμηλώνουμε τη φωτιά και μετράμε περίπου 40 με 45 λεπτάκια. Όχι παραπάνω. Σε 40 με 45 λεπτάκια το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Μπορούμε στα 25 λεπτά να κλείσουμε και τελείως τη φωτιά και να αφήσουμε 20 λεπτά τη χύτρα να σιγοβράσει μόνη της και έτσι εξοικονομούμε ακόμα περισσότερη ενέργεια. Οπότε ραντεβού πίσω σε 40-45 λεπτάκια για να βγάλουμε το κατσικάκι μας και να φτιάξουμε τον τραχανά μας. Μετά από 40 λεπτάκια ήρθε η ώρα να αδειάσουμε τη χύτρα μας από τον αέρα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο αποσυμπιέζουμε τη χύτρα μας και περιμένουμε μέχρι τη στιγμή που δεν θα βλέπουμε άλλο ατμό να βγαίνει μέσα από τη χύτρα. Δεν θα περάσει πολλή ώρα, ή περίπου 15 με 20 δευτερόλεπτα. Ανοίγουμε το καπάκι. Κοιτάξτε εδώ, το κρεατάκι μου έχει μαλακώσει και έχει γίνει τέλειο. Λιώνει πραγματικά. Τα κοκαλάκια βλέπετε φεύγουν μέσα από το κρέας. Αλλά δεν θέλουμε να βράσουμε παραπάνω. Έτσι με αυτόν τον τρόπο έχει μαλακώσει, αλλά συγχρόνως κρατάει το σχήμα το ακόμα το κατσικάκι μας. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Τι ωραία που μυρίζει. Και τι ωραίο που είναι. Και τι είναι αυτό κυρίες και κύριοι. Το μπουκέ γκαρνί. Το μπουκέ γκαρνί δεν το χρειαζόμαστε. Πάει στα σκουπίδια εδώ. Βλέπουμε άμα έχει κανένα ακόμα κομματάκι. Έχει ένα κομματάκι ακόμα κρεατάκι. Τα αφήνουμε στην άκρη. Και ξαναβάζουμε μπρος στη φωτιά μας για να ρίξουμε μέσα στον τραχανά μας. Αλλά πριν ρίξουμε μέσα στον τραχανά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν θα στεγνώσει το κρεατάκι μας. Οπότε καλύπτουμε με μεμβράνη εδώ. Και το ζουμάκι μου πήρε κατευθείαν βράση. Οπότε τώρα πολύ προσεκτικά θα ρίξετε όλο τον τραχανά μέσα. Και μόλις ρίξουμε τον τραχανά, έχω πάρει γλυκό τραχανά, ωραίο τραχανά. Και ένας εύκολος τρόπος για να καταλάβετε άμα ο τραχανάς είναι εύκολο να ψηθεί. Πριν το ρίξετε μέσα, δοκιμάστε λίγο. Άμα τρώγεται ευχάριστα σαν ξηρός καρπός, σημαίνει πως δεν θέλει παραπάνω από 3-4 λεπτάκια. Άμα δυσκολεύεστε να το μασίσετε και να το δαγκώσετε, σημαίνει πως θα χρειαστεί λίγο παραπάνω. Οπότε, ανακατεύοντας, θα περιμένω 4-5 λεπτάκια μέχρι που να γίνει ο τραχανάς και να δέσει ουσιαστικά αυτό το υπέροχο ζουμάκι. Και ο τραχανάς μου είναι έτοιμος, κοιτάξτε εδώ, με το που σφίξει και δέσει, είναι έτοιμος, το βγάζουμε από τη φωτιά και θέλω να ρίξετε μέσα 2 κουταλιές της σούπας βουτυράκι. Μας αρέσει το βούτυρο, θέλουμε να πάρει αυτή την ωραία γεύση. Ανακατεύουμε το βούτυρο μέχρι που να λιώσει εκτός φωτιάς και μόλις λιώσει το βουτυράκι, τι έχω εδώ φιλελάκι. Μυζήθρα, ωραία μυζήθρα, θα τρίψουμε μέσα στον τραχανά μας. Παναγία μου. Μην τη λυπηθείτε, ρίξτε μπουλική. Εδώ, ανακατέψτε. Και αυτό που έχουμε κάνει σε αυτήν εδώ τη χύτρα είναι φανταστικό. Βουτυράκι και φρέσκια μυζήθρα στο τέλος. Με όλο αυτό τον υπέροχο τετραχανά που έχει ψηθεί στα ζουμάκια από το ίδιο το κατσικάκι μας. Ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ. Όλαλα. Βάλτε δύο ωραίες κουταλιές.
γενναιόδορη μερίδα εδώ. Αγία μου. Έχουμε αυτό το υπέροχο κατσικάκι εδώ, πραγματικά λιώνει στο στόμα και έτοιμο μόλις σε 40-45 λεπτάκια και πάρτε μία γενναιόδορη μερίδα εδώ. Ρίξτε από πάνω. Να βάλω λίγο ακόμα. Θέλετε λίγο ακόμα, Θα πάρω και αυτό εδώ το μικρό το κομματάκι. Εδώ. Θα βάλω από δίπλα. Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ. Είναι ένα όνειρο πραγματικά. Και έχω λίγο λεμονάκι. Δεν χρειαζόμαστε πολλά. Θα κόψω εδώ. Μία φετούλα. Δύο φετούλες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και το κατσικάκι μας είναι λεμονάτο. Το έχουμε κάνει λεμονάτο και είναι υπέροχο. Αλλά καλό είναι πάντα να δίνουμε την επιλογή σε κάποιον άμα θέλει να βάλει λίγο περισσότερο λεμονάκι. Οπότε, ένα λεμονάκι εδώ και ένα λεμονάκι εδώ, ίσα για να υπάρχουν. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι από πάνω. Φρεσκοτριμμένο αλατάκι από πάνω. Και βέβαια, μπόλικη μυζήθρα. Ο Χριστός και η Παναγία. Και έτσι λίγο για το χρώμα, φρέσκια ριγανούλα, σπάστε την από πάνω. Μας δώσουν αυτή την ωραία αίσθηση και πραγματικά αυτό το πιάτο, άμα σας το σέρβιναν σε ένα πολύ καλό εστιατόριο, θα το χρυσοπληρώνατε και πραγματικά είδατε ότι το φτιάξαμε με το τίποτα. Και ήρθε η στιγμή να απολαύσω αυτό το υπέροχο κατσικάκι. Κοιτάξτε εδώ, απλά θα ακουμπήσω και θα διαλυθεί. Έχει μαλακώσει, έχει λιώσει, κοιτάξτε εδώ. Και μαζί με τη μυζήτρα και τον τραχανά και το λεμονάκι. Το λεμόνι σπάει απίστευτα την λιπαρότητα που έχει το κατσίκι μας και φέρνει την απόλυτη ισορροπία. Όλα τα μυρωδικά που ρίξαμε μέσα είναι τόσο ισορροπημένα που όταν δοκιμάσετε το πιάτο, πραγματικά θα πάθετε σοκ. Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή μας και για σήμερα. Comments κάτω από το βίντεο, μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας και οπωσδήποτε θέλουμε φωτογραφίες να ανεβάσετε social media για να γίνει τι, Μιχάλη? Χαμός! Αυτό ακριβώς. Για να γίνει χαμός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Subscribe, μην ξεχάσετε, το ξαναλέω. Φιλάκια πάρα πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!